Αν η μισή δουλειά για την έκθεση ενό αρχαίου αντικειμένου ή την ολοκλήρωση ανάδειξη ενό μνημείου γίνεται κατά τι εργασίε ανασκαφή, η άλλη μισή μέχρι την τελική έκθεση γίνεται στο στάδιο τη συντήρηση. Η αλλη μιση μεχρι την τελικη εκθεση γινεται στο σταδιο τη συντηρησης η δουλεια των συντηρητών είναι εξίσου σημαντική με αυτή των άλλων ειδικοτήτων και το σημαντικό είναι ότι τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια το έργο αυτό αρχίζει να προβάλλεται και να αναδεικνύεται. Η ανάδειξη της συμβολής, της συντήρησης, τη συμβολή τη συντήρηση στη διαφύλαξη τη πολιτιστική κληρονομιά και η γνωριμία του κοινού με την αθέατη πλευρά του επαγγέλματο του συντηρητή είναι ο στόχο των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εορτασμού τη Ευρωπαϊκή Υμέρα Συντήρηση. Η Ευρωπαϊκή Υμέρα Συντήρηση αποτελεί πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Οργανισμών Συντήρηση, εορτάστηκε το 2018 για πρώτη φορά, με την εφορία αρχαιοτήτων να παίρνει μέρο και στο φετινό εορτασμό με εκδηλώσει, στι οποίε αναφέρθηκε η Αυγία Ευθυμιάδου προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Λογικό χώρο δοδόνης mm -hmm. που εκεί θα γίνουν κάποιες περιηγήσεις στα έργα συντήρησης που εκτελούνται και θα παρουσιαστούν από την επιβλέπουσα των επεμβάσεων συντήρησης εφορίας κυρία Μελίνα Νάκα και ταυτόχρονα θα μπορούν να δουν και εργασίες συντήρησης που πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο ε, στον χώρο της Δοδόνης. Ε, αυτό θέλει δήλωση συμμετοχής. Ε, άλλη μια εκδήλωση που επίσης απαιτεί τη δήλωση συμμετοχής είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα γίνει 9 και 10 ε, Οκτωβρίου ε, στην Ακρόπολη καλέ, στο Βυζαντινό Μουσείο. Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μία μέρα με τους συντήρητές ε, της εφορίας αρχαιοτήτων» και στο οποίο μπορούν να λάβουν μέρος γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας 6 12 χρόνων. Μία άλλη εκδήλωση που ξεκινά από σήμερα μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου στις εισόδους τις εξωτερικές και τις τεγασμένες τόσο του Βυζαντινού όσο και του Αρχαιολογικού Μουσείου θα εκτεθούν έργα συντήρησης που έχουν πραγματοποίησει τα δύο εργαστήρια συντήρησης με τη μορφή ανακοινώσεων, εποπτικού υλικού, με φωτογραφίες δηλαδή και με επεξηγηματικά κείμενα και αυτό το κάναμε σαν όποιος επισκέπτης έρχεται στα μουσεία να έχει μια πρώτη. Επαφή με το τι σημαίνει συντήρηση και κυρίως με αυτό που λέμε συντομία πριν και μετά, αλλά και ταυτόχρονα να κατανοήσει ότι τα έργα, ε, οποιοδήποτε έργο τέχνης πριν εκτεθεί, δέχεται μια φροντίδα και προστασία. Ε, βγαίνει ε, πολύ περισσότερο προς τα έξω πια το επάγγελμα του συντηρητή, τι είναι και τι κάνει και ότι η συντήρηση έργων τέχνης είναι κάτι διαφορετικό από την αρχαιολογία. Αλλά, πρέ... αλλά συνυπάρχουν, όπως και με πολλά άλλα επαγγέλματα.